Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη για την ευγενέστατη πρόσκλησή του να πάρω μέρος από τη μεριά του πάνελ, ιδάλλως θα ήμουν έτσι κι αλλιώς στο κοινό, για αυτή την εκδήλωση που, όπως είπε και η Κάκη, ξεπερνάει σε σπουδαιότητα μια διαδικασία που ούτως ή άλλως είναι σπουδαία για το πολιτικό σύστημα, το να κάνουμε δημόσιο απολογισμό, να συζητάμε τι πήγε καλά και τι όχι, τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Είναι ακόμα σπουδαιότερη πολιτικά, γιατί γίνεται σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία. Μου ζητήθηκε λοιπόν στο απόψινό πάνελ να αναλάβω, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για το ευρωπαϊκό τοπίο και για το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη, αλλά και για τη δική μας στρατηγική. Δύο σημεία λοιπόν στην τοποθέτησή μου. Σημείο πρώτο, άνοδος της ακροδεξιάς, λαϊκισμός, αντιευρωπαϊσμός, εντός εισαγωγικών, εναλλακτικός τίτλος «Τι δεν πήγε καλά». Παρατηρήστε την εγχώρια και διεθνή συστημική mainstream αρθρογραφία. Οι περισσότεροι κατεστημένοι δημοσιολογούντες εμφανίζονται σήμερα ανησυχούντες για τις επιτυχίες της ακροδεξιάς σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Τείνουν δε να την αποδίδουν γενικώς και αορίστως στην άνοδο του λαϊκισμού, συγκαταλέγοντας δε στη δεξαμενή του λαϊκισμού, έως και αθρίζοντας, θα έλεγα, τόσο τη νέα δεξιά, τη ή εναλλακτική ακροδεξιά, το alt-right που μας ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και την αριστερά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Financial Times, Martin Sambu, σήμερα. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, τα λαϊκιστικά κινήματα, κυρίως της δεξιάς αλλά και της αριστεράς, αναμένεται να σημειώσουν άνοδο και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα αντισυστημικά κόμματα, η πλειονότητα των οποίων είναι βαθιά επικριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όχι ενάντια σε κάθε μορφή διεθνούς συνεργασίας, θα κατακτήσουν σχεδόν το 1 τρίτο όλων των εδρών. Η ανάλυση και η ρητορική αυτή δεν είναι τυχαία ούτε αφελής. Αντιθέτως υποκρύπτει ένα σαφές και πολύ σημαντικό πολιτικό κίνητρο. Να αθωώσει, την αθώωση των κατεστημένων πολιτικών δυνάμεων από τις σοβαρότατες ευθύνες τους για την ανάδυση, τη σημερινή ανάδυση του ακροδεξιού κύματος. Γιατί επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, ακόμη και πριν την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, ήταν οι συστημικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Φιλελευθέρων, δυστυχώς και των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών, που φρόντισαν εντός εισαγωγικών να δημιουργήσουν με τις πολιτικές τους το κοινωνικό υπέδαφος για την άνθηση της ακροδεξιάς, εφαρμόζοντας σκληρότατες περικοπές και μετατρέποντας ευρύτατα λαϊκά στρώματα σε αυτό που ο Ετιέν Μπαλιμπάρ ονομάζει μη πολίτες, ανθρώπους δηλαδή με ελάχιστη καμία πρόσβαση στα συλλογικά αγαθά, στις θεμελιώδεις υπηρεσίες, στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και όλα αυτά στο όνομα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για να λίγο πιο πάνω το χέρι στο μικρόφωνο. Εδώ. Μπράβο. Okay. Το κεντρικό πρόβλημα όμως με αυτό που εμείς ονομάζουμε νέα δεξιά, νέα ακροδεξιά, πείτε το όπως θέλετε, δεν είναι μόνο η εκλογική της έκρηξη. Είναι η εδραίωση της πολιτισμικής ηγεμονίας των ακροδεξιών ιδεών και αξιών, που όχι μόνο φέρνει εκλογικά κέρδη στα κόμματα που την εκφράζουν, αλλά κυρίως δημιουργεί μια νέα εφιαλτική πραγματικότητα 73 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ δυστυχώς είναι οι ίδιες κατεστημένες δυνάμεις που πάλι εντός εισαγωγικών φρόντισαν με τη ρητορική και την πολιτική τους να κανονικοποιήσουν, να ξεπλύνουν και εν τέλει να εντάξουν το πλαίσιο της ακροδεξιάς στο κεντρικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στην Ευρώπη. Η νέα αυτή ηγεμονία αυτών των ιδεών και αξιών είναι που επιχειρεί να αντιστρέψει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη στο δρόμο προς τις κρισιμότατες ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Από την ελπίδα του 2014, το λέω σχηματικά, συνθηματολογικά, στο φόβο και το μίσος του 2019. Από την αμφισβήτηση της λιτότητας και του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από μια διεθνιστική δημοκρατική οπτική,
που εκπροσωπήθηκε κυρίως από την έκρηξη του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποδέμος, του Sinn Féin στην Ιρλανδία κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι ο στόχος της νέας δεξιάς στην Ευρώπη ή της νέας ακροδεξιάς είναι να περάσουμε από την ελπίδα του 2014 στο φόβο και το μίσος του 2019. Από την αμφισβήτηση της λιτότητας και του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από μια διεθνιστική δημοκρατική οπτική, φιλοευρωπαϊκή οπτική, που εκπροσωπήθηκε κυρίως από την έκρηξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τη δυναμική εμφάνιση των Ποδέμων στην Ισπανία, την εδραίωση του Sinn Féin στην Ιρλανδία και αλλού, οδηγούμαστε σήμερα στην επόμενη ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση εν μέσω αμφισβήτησης των ευρωκρατών των Βρυξελών από μια σοβινιστική, ρατσιστική και ξενοφοβική σκοπιά με πολιτικούς πρωταγωνιστές τον Σαλβίνι, τον Όρμπαν, τη Λεπέν, την εναλλακτική για τη Γερμανία, τη γνωστή AfD, το Βίλντερ στην Ολλανδία και ούτω καθεξής. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου θα διεξοχθούν δε εκτός απρόοπτου εν μέσω αποχώρησης ή λίγο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέσω διεργασιών για τη συγκρότηση μιας μαύρης διεθνούς της ακροδεξιάς με τις ευλογίες του πρώην στρατηγικού συμβούλου του Τραμπ, του Steve Bannon, που αυτή την περίοδο περιοδεύει την Ευρώπη και τον κόσμο, συναντώντας πότε το Σαλβίνι και τη Λεπέν ή πρόσφατα το γιο του Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Στο νέο Ευρωκοινοβούλιο οι ακροδεξιές δυνάμεις θα παίξουν ρόλο, επιδιώκουν να παίξουν ρόλο πολιτικού πρωταγωνιστή, ακόμη κι αν καταταγούν τρίτη ή τέταρτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο αθρηστικά. Πολύ απλά γιατί οι ιδέες και η ατζέντα αυτής της νέας δεξιάς έχουν ήδη διεισδύσει στις κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις. Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Όρμπαν είναι ακόμη μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και όχι των ακροδεξιών κοινοβουλευτικών ομάδων στις Βρυξέλλες. Ή δυστυχώς να φέρουμε στο μυαλό μας την ακροδεξιά μετάλλαξη της δικής μας αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, με τελευταίο παράδειγμα τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ζήτημα, το ιστορικό ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αν αναλογιστούμε δε ότι η γερμανική δεξιά επιχειρεί να ελέγξει και την προεδρία, την επόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποψηφιότητα του κυρίου Βέμπερ, που το 2015 έλεγε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο κομμουνιστής πρωθυπουργός της, σήμερα προσπαθεί να επαναλανσάρει τον εαυτό του ως έναν καθόλου ευρωπαϊστής υποψήφιος. Αν αναλογιστούμε αυτό και αναλογιστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιέζεται στο εσωτερικό του για ακόμα πιο συντηρητικές πολιτικές από αυτή τη διείσδυση των προγραμματικών εχμών της ακροδεξιάς, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει αυτή η ιστορική περίοδος για την Ευρώπη. Δεν τα βλέπω όμως όλα μαύρα. Σημείο δεύτερο. Η δική μας πολιτική στρατηγική. Και με αυτό το σημείο θα ολοκληρώσω. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η μοναδική πραγματική εναλλακτική πρόταση στην εδραίωση αυτού του πολιτικού σκότους λαμβάνει η χώρα αυτή την ιστορική περίοδο στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Εκεί που οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις επιδιώκουν μέσα από τη συνεργασία τους να βγουν οι χώρες τους από την κρίση με βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της δύναμης των εργαζομένων και εδραίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Μόνο ένα τέτοιο πολιτικό πανευρωπαϊκό μέτωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αποκρούσει αποτελεσματικά τον ακροδεξιό εφιάλτη. Και εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω το εξής. Αυτή η πολιτική έκκληση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που πετύχαμε να κάνει και η Ευρωπαϊκή Αριστερά σήμερα, αυτή η πολιτική έκκληση για τη σύγκληση της αριστεράς, των πρασίνων και σημαντικών δυνάμεων των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που αποστασιοποιούνται από αυτόν τον, επιτρέψτε μου να πω, αυτοκτονικό εναγκαλισμό με την ευρωπαϊκή δεξιά, δεν έρχεται να γίνει κενό. Πατάει πάνω σε ένα έδαφος κοινής δουλειάς, κοινών τοποθετήσεων, κοινών διεκδικήσεων και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτό. Μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με τη συγκρότηση της Προοδευτικής Συμμαχίας, αυτού του άτυπου χώρου διαλόγου, του Progressive Caucus, στο οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι πρωταγωνίστησε και είμαστε χαρούμενοι που πρωταγωνίστησε και ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης και συνολικά η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εδώ επιτρέψτε μου κι άλλο ένα σχόλιο για το βίο και την πολιτεία των δικών μας εκπροσώπων στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ προσωπικά, οδεύοντας προς επόμενες ευρωεκλογές και αναλογιζόμενος τις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε ζήσει την τελευταία θητεία του Ευρωκοινοβουλίου από το 2014 μέχρι εδώ, αισθάνομαι ευτυχής και δικαιωμένος ως Σιριζαίος που σε αυτή την κρίσιμη, ιστορικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας δεν είχαμε επιτέλους, δεν είχαμε αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου από την Ελλάδα που να έχει διακοσμητικό ρόλο. Είχαμε αντιπρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου από την Ελλάδα που πάλεψε στις δυσκολότερες στιγμές για τα δίκαια της πατρίδας μας και ταυτόχρονα σε πολιτικό επίπεδο εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται για τη διαμόρφωση αυτού που λέμε προοδευτικός πόλος. Έχουμε τα δύο δείγματα γραφής από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Προοδευτικών Δυνάμεων που συγκλήθηκε πέρσι στη Μασσαλία της Γαλλίας, φέτος στο Μπιλμπάο της χώρας των Βάσκων και του Ισπανικού κράτους, για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσει με τους Βάσκους. Έχουμε όμως και ένα παρελθόν συνάντηση στα διεθνή κοινωνικά κινήματα με τις δυνάμεις αυτές που κρατάει από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Έχουμε όμως και κοινά μέτωπα σε επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σημειώσω εδώ, επειδή στον χώρο παραβρίσκεται και αντιπροσωπεία των οικολόγων πράσινων και το ελληνικό παράδειγμα της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους οικολόγους πράσινους, αλλά και το ευρωπαϊκό παράδειγμα κοινών αγώνων και στα κοινωνικά φόρα και στο Ευρωκοινοβούλιο με αγωνιστές ευρωβουλευτές των πράσινων, με ανθρώπους που και στις δυσκολότερες στιγμές της Ελλάδας ύψωσαν ανάστημα και στάθηκαν στο πλάι μας ανήκοντας σε μια διαφορετική πολιτική οικογένεια. Έχουμε και άλλα παραδείγματα συνεργασίας αριστεράς και πρασίνων, όπως στην Πορτογαλία, που από κοινού το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Αριστερό Μπλοκ και οι οικολόγοι στηρίζουν κριτικά την κυβέρνηση των σοσιαλιστών. Έχουμε και το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου η αριστερά με τους πράσινους προσπαθούν να καταλήξουν και έχουν καταλήξει εμπολείς σε κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές. Έχουμε λοιπόν παρακαταθήκες και αυτό πιστεύουμε εμείς πάρα πολύ ισχυρά, ότι αυτό το de facto πολιτικό μέτωπο που έχει διαμορφωθεί πρέπει να εκφραστεί το επόμενο διάστημα πριν και μετά την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών μέσα από ακόμα περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες ανάδειξης όλων εκείνων των πολιτικών που πάνε κόντρα στον κυρίαρχο νεοφιλελευθερισμό, διαμορφώνουν ένα φιλολαϊκό μοντέλο διεξόδου από την κρίση, αλλά και βάζουν φρένο εν της πράγμαση στην άνοδο του ακροδεξιού εφιάλτη. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, άρα παραμένουμε προσιλωμένοι στην αισιοδοξία της βούλησης. Και από ό,τι έδειξε και η δουλειά μας το τελευταία πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε και την εμπειρία, έχουμε και τις δυνάμεις για να επιτύχουμε τις απαραίτητες συγκλήσεις, όχι μόνο να φρενάρουμε τον εφιάλτη, αλλά να αναδειχθεί νικηφόρα μια θετική ατζέντα που τόσο απελπισμένα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.